σταυρός των αγαθών και ζωής ο λιγός, ευθέ και σκύνος του παιδί, καθάρισε ο μας, πάσης και μήνος, και σώσον αγαθέ, θα σκοψάς τη μόνη. Αμήν. Ευχαριστώ. Στη Παλαιά Διαθήκη, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεση, αναφέρει τη δημιουργία του κόσμου. Εκεί ακούγεται ο ίδιος ο Θεός, πριν ακόμη δημιουργήσει τον κόσμο, να λέει «Γεννηθεί το φως» και έγινε το φως. «Γεννηθεί το στερέον» και έγινε το στερέον. Ο ουρανός. Γεννηθήτω τα άστρα και έγιναν τα άστρα. Κατά τον ίδιο τρόπο έδωσε προσταγή και έγιναν όλα. Όλα, λέγει η Γραφή, είπε και γεννήθησαν. Ποιος είπε? Ο Τριαδικός Θεός. Η Αγία Τριάδα. Όλα είναι δημιουργήματα του ενός και μόνου Θεού. Λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι αχώρητος στο σύμπαν μέσα. Δεν χωράει απολύτως πουθενά. Αλλά γεμίζει όμως τα πάντα ο Θεός. Είναι και ακατανόητος ο Θεός. Δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να συλλάβει τι είναι ο Θεός. Όμως, ο ακατανόητος Θεός, ο ακατάληπτος για μας τους ανθρώπους, δίνει με τις ενέργειές Του και καταλαβαίνουμε ποιος είναι σε ιδιότητες. Πώς λέμε, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, είναι αγάπη, είναι πολυέσπλαχνος, είναι δίκαιος, είναι πολυέλεος. Όλες αυτές, όλα αυτά τα ονόματα, όλες αυτές οι ιδιότητες του Θεού γίνονται χειροπιαστές στις ψυχές που τον λαχταρούν και τον αναζητούν. Μεγαλόπρεπος και ένδοξος είναι ο Θεός. Και σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Πριν 2000 χρόνια, ο αχώρητος Θεός, αυτός που δεν χωράει πουθενά απολύτως,
έγινε χωριτός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χώρεσε δηλαδή μέσα στη μήτρα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας θα μας το διδάξει αυτό την ημέρα των Χριστουγέννων, όταν θα ακούσουμε να μας λέει με ένα ερωτηματικό γεμάτο απορία: ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη εσ' αρχή. Ο ασώματος γαρών, πώς εσαρκώθη εκών. Εκείνος που δεν έχει σώμα, πώς πήρε σώμα και έγινε άνθρωπος θεληματικά. Έρχεται η γραφή στα ερωτήματα αυτά: πώς ο αχώρητος στο σύμπαν χώρεσε στη μήτρα της Παναγίας, πώς ο ασώματος έγινε άνθρωπος. Να δώσει την απάντηση. Μη ψάχνεις το πώς. Είναι, υπάρχει αυτή η απάντηση μόνο στα απόρριτα της Αγίας Τριάδος. Σύλλεγη, βλέπε το μυστήριο και δόξαζε το Θεό. Αυτός που πήρε σάρκα, ο Θεός μας δηλαδή, με όλη τη μεγαλοπρέπειά του, γεννήθηκε με σύμφωνα, γεννήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της ανθρώπινης φύσεως. Δεν συγγεννήθη σύμφωνα με τους νόμους της ανθρώπινης φύσεως, αλλά άνθρωπος σαν και εμάς έγινε. Είχε τα πάντα όσα έχει ένας άνθρωπος εκτός από την αμαρτία. Ήταν αναμάρτητος σαν άνθρωπος ο Κύριος μας επάνω στη γη. Σημείωσε την παρουσία του, τη γέννησή του δηλαδή, την φώναξαν οι άγγελοι στον ουρανό. Όταν τη νύχτα που γεννήθηκε, ακούστηκε να λένε: δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Κάθε χρόνο τα ακούμε, αλλά και σε κάθε δοξολογία. Έτσι ξεκινάει η δοξολογία. Χτυπάει η τρίτη καμπάνα στην εκκλησία και ακούμε αυτό το στίχο: δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Είναι ψαλμικός στίχος αυτός. Ο Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλιάς, που έχει γράψει ψαλμούς αναφερόμενους στο πρόσωπο του Κυρίου 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, αναφέρει αυτό το «δόξα εν υψίστης Θεό
και πηγής ειρήνη εν ανθρώπισε αδικία. Προφήτευσε για τον ερχομό του Χριστού. Όχι μόνο αυτός, αλλά όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διάθεσης. Πολύ δε περισσότερο, ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος χαρακτηρίζει το πρόσωπο του Κυρίου μας ως το πρόσωπο του Μεγάλης Βουλής Αγγέλου. Απλά, του Αγγελιαφόρου, του Μαντατοφόρου, που κουβαλάει και φέρνει στη γη μια μεγάλη απόφαση. Η απόφαση αυτή δεν μετράει αρχή και τέλος σε χρόνια. Είναι απόφαση άναρχη. Δεν έχει αρχή. Είναι τόσα χρόνια όσα είναι και ο Θεός. Ο Τριαδικός Θεός. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την απόφαση, αυτό το μήνυμα έφερε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας με τη γέννησή του στον κόσμο. Είναι το μήνυμα της σωτηρίας όλου του κόσμου. Το μήνυμα της σωτηρίας όλου του κόσμου. Απλά θυμόμαστε τώρα όλοι μας αυτό που λέμε τη στιγμή εκείνη που ο Αρχάγγελος Γαβρίλ της είπε ότι συλλήψει Υιόν, ότι θα γεννήσεις Υιόν. Και αυτός ο Υιός θα έχει το όνομα Εμμανουήλ, το όνομα Ιησούς, το όνομα Σωτήρου. Και πολύ καλά θυμόμαστε ότι είπε στον Ιωσήφ ο Αρχάγγελος θα ονομαστεί Ιησούς Χριστός. Ιησούς σημαίνει Σωτήρας και Χριστός σημαίνει άνθρωπος χρησμένος από τον Πατέρα Θεό σαν το Μεγάλης Βουλής Άγγελο, δηλαδή τον Αγγελιοφόρο που στην πράξη θα σώσει το ανθρώπινο γένος με τη δική του θυσία. Αυτό το μήνυμα ήταν άγνωστο πέρα για πέρα σε όλες τις αξιαρχίες των Αγγέλων. Το γνώριζε μόνο η Αγία Τριάδα. Ο Απόστολος Παύλος ο διώκτης των χριστιανών και του Χριστού μετά την επιστροφή του στον Χριστό όλο το μυστήριο της αρκώσεως του Χριστού, της γεννήσεώς του, της οικονομίας του Θεού, έτσι ονομάζεται για τη σωτηρία του κόσμου, όλο το μυστήριο το ονομάζει σεσιγημένο μυστήριο. Σεσιγημένο μυστήριο. Από αιώνας προκαταβολής κόσμου. Και το εξηγώ. Κρυφό μυστήριο. Απόδειτο πέρα για πέρα, κλεισμένο μες στα αρχεία της Αγίας Τριάδας. Κανένας δεν το ήξερε. Ούτε και οι άγγελοι. Αφού άλλωστε, οι άγγελοι παρακύψε ειδήν αδύνατο να σκύψουν, να δουν και να ερευνήσουν το πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος και πότε αυτή η βουλή πάρθηκε, δεν μπορούν να το καταδώσουν με τίποτα.
Είναι αδύνατο, επαναλαμβάνω, σε εισηγημένο μυστήριο. Και λέγει, αποκαλυμμένο λέει στους χρόνους μας, ποια είναι η δική μας υποχρέωση που φανερώνεται σε εμάς, αλλά κρύβεται στους αγγέλους. Γιατί πάλι η γραφή μας λέει, η ημνολογία μας αναφέρει ότι όταν νους, γενικά οποιοσδήποτε νους, είτε ανθρώπινος είτε αγγελικός νους, επιχειρεί να μπει στο μυστήριο αυτό το συσυγημένο, γράφει ο ημνοδός, ηλιγγυά, παθαίνει ήλιγο ο νους, ακόμα και ο υπερκόσμιος, ακόμα και ο νους που λέγεται άγγελος, αρχάγγελος, άγγελοι, κανένας απολύτως δεν γνώριζε το μυστήριο. Παραλαμβάνω, κλεισμένο ήταν με στα αρχεία της Αγίας Τριάδος. Εμείς ξέρουμε από προφητείες ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ότι ήθελα να μας σώσει. Αυτόν τον μεγάλη βουλή άγγελο, τον Κύριο δηλαδή Ιησού Χριστό, θα το δούμε σε εικόνα αγγέλου, τοιχογραφία και θα γράφει ο μεγάλος βουλής άγγελος, και είναι ο Κύριος μας. Δεν είναι κανένας άλλος. Αυτός είναι ο μαντατοφόρος που σαρκώθηκε και έφερε το μήνυμα. Ο προφήτης Ισαΐας, χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, ο προφήτης Ισαΐας, χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, αναφέρει ότι θα είναι ο Κύριος μας εκείνος που καθόταν στο θρόνο του Θεού και τον έχρισε ο Θεός ο ίδιος, τον Κύριο, το Γιο Του, δηλαδή τον μονάκριβο Γιο Του, γι' αυτό είναι και πρωτότοκος, τον έχρισε με έλαιο αγαλιάσεως, με έλαιο αγιασμού, μύρο ουράνιο, πατρικό μύρο. Αν ψάξουμε να δούμε τη γέννηση του Χριστού, τη γέννηση του Χριστού, δεν θα τη βρούμε 2.000 χρόνια πριν. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε 2.000 χρόνια πριν, αλλά προαιώνια, δεν υπάρχει αρχή στη γέννησή του. Γιατί το γέννησε ο ίδιος ο Θεός από τη δική του ουσία σαν Θεό. Το γέννησε ο Θεός από τη δική του ουσία σαν Θεό. Και άρα όποια ουσία έχει ο Θεός Πατέρας, την ίδια ακριβώς έχει και ο Υιός. Σας θυμίζω, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστο, λέμε στην Εκκλησία. Η ουσία είναι με του Πατέρα ίδια, είναι ομοούσιος, ίδια και το Άγιο Πνεύματος. Αιώνιος είναι ο Πατέρας, αιώνιος είναι ο Υιός, αιώνιο το Άγιο Πνεύμα. Και γεννά χωρίς αρχή, γεννά χωρίς αρχή, γεννά χωρίς αρχή. Ο Πατέρας τον Υιό. Το πώς μην το ρωτάμε δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Ο Πατέρας τον γνωρίζει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εγώ είμαι στους κόρπους του Πατέρα μου και ο Πατέρας μου είναι μέσα σε μένα λόγος. Μέσα στον Πατέρα και στον Υιό και τα γεωγραφικά. Τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός.
Τριάδα ηνωμένη. Άρα είναι ο Κύριος μας γεννητός, γεγεννημένος. Θα βάλουμε και τη λέξη αγεννήτος. Αφού ο πατέρας είναι αιώνιος και δεν έχει γέννηση. Ό,τι είναι ο πατέρας είναι το παιδί. Είναι η μία γέννηση αυτή του Κυρίου μας. Αιώνια ως Θεού. Πριν 2000 χρόνια, αυτόν τον Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον έφερε η Παναγία στη μήτρα της 9 ολόκληρους μήνας, τον εκειοφόρησε. Έμεινε έγκυος, τον κουβάλισε στη μήτρα της ως έμβριο και τον γέννησε ως άνθρωπο. Όμοιο σε όλα ως προς τη σάρκα με εμάς. Όχι όμως με αμαρτίας. Αυτός αμαρτία ούχε ποίησε, ουδέ ευρέθη θόλος σε το στόματι αυτό. Γι' αυτό είχε τη δυνατότητα, επειδή ήταν αναμάρτητος και γεννήθηκε ως αναμάρτητος, είχε τη δυνατότητα να προσλάβει εμάς και να αγιάσει σώμα, πνεύμα, ψυχή, όλα. Γι' αυτό είναι και Θεός μας, να τα αγιάσει εκείνα. Να δούμε τη θεότητά Του, μερικά κομμάτια, για να καταλάβουμε τη γέννησή Του σαν άνθρωπο. Τον βλέπουμε, ας μεταφερθούμε, εμείς που δεν έχουμε πάει με το μυαλό μας τουλάχιστον, στα Ιεροσόλυμα, στο όρος Θαβόρ. Εκεί είχε παραλάβει τους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Την ώρα της προσευχής, όχι άλλη ώρα, ο Κύριος βέβαια σαν άνθρωπος πάντοτε βρισκόταν σε επικοινωνία και συνομιλία με τον Πατέρα Του, πάντοτε. Γι' αυτό σαν άνθρωπος ήταν προσευχόμενος πάντοτε. Και αν θελήσουμε να δούμε στιγμιότυπα από τη ζωή του Ιησού Χριστού στη γη επάνω, θα το βλέπουμε νύχτες ολόκληρες να βρίσκεται, λέει, έξω και να προσεύχεται. Εδώ, όταν πήρε τους τρεις μαθητάς, τους ανέβασε πάνω στο όρο σταυρό και έκαναν προσευχή ο Κύριος και οι μαθητές μαζί. Την ώρα εκείνη είδαν τον Κύριο να εκπέμπει ηλιακή λάμψη, εκτυφλωτική. Δεν ήταν σαν τη λάμψη του ηλίου, αλλά ήταν θεϊκή η λάμψη. Και βέβαια, αφού δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ήλιο με γυμνό κομμάτι, θα μπορούσε κανείς να δει εκείνο που έφτιαξε τον ήλιο, τον Χριστό δηλαδή, ένα μόριο από τη θεότητά του, που να μην φωτίζει απείρως περισσότερο από ότι ο ήλιος, και να μην τυφλωθεί. Γι' αυτό όταν είδαν οι Άγιοι Απόστολοι οι τρεις, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, τη θεϊκή του δόξα, αμέσως έπεσαν βρούμητα. Δεν άντεξαν να δουν το θεϊκό φως. Δεν άντεξαν καθόλου να δουν το θεϊκό φως. Και μόνο όταν αποκαταστάθηκε πάλι, δηλαδή, το θεϊκό φως έπαυσε να τους φωτίζει και δεν άντεκαν να δουν, τότε σηκώνουν και βλέπουν και λέει, «Κύριε, εδώ να μείνουμε». Τους πλήγωσε τους τρεις
ο θεϊκός έρωτας. Είδαν το μεγαλείο του, είδαν τη δόξα του να απαστράπτει και τότε κατάλαβαν ότι ο Κύριος μας είναι στη μεγαλοσύνη, βρίσκεται στη μεγαλοσύνη της δότητάς του. Δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Αποσπασματικά θα αναφέρουμε κομμάτια. Θα τα ζήσουμε στην πορεία των εορτών. Θα δούμε τον Κύριο σαν άνθρωπο, θα τον δούμε, να πηγαίνει στον Ιορδάνη ποταμό. Όλοι γνωρίζουμε και εποπτικά ακόμη σαν άνθρωποι βλέπουμε την ημέρα εκείνη και περιστερές να απολύουν στην εκκλησία μέσα. Πλησιάζει στον Ιορδάνη ποταμό, μπαίνει μέσα, αλλά είχε μια αντίσταση προηγουμένως. Από τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Προέβαλε αντίσταση. Μα, του λέει, εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε. Και εσύ έρχει προς με. Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Και εσύ έρχεσαι να σε βαπτίσω εγώ. Αφεσάρτη, σταμάτα έως εδώ, θα λέγαμε στη γλώσσα μας μέρα, με το θεϊκό του τρόπο ο Κύριος του είπε. Ούτω πρέπει να στην πληρώσει πάσα δικαιοσύνη. Έτσι πρέπει να γίνει για να εκπληρωθεί κάθε προφητεία και για να ικανοποιηθεί η θεϊκή δικαιοσύνη. Εγώ θα βαπτιστώ από σένα. Το είχε πει προηγουμένως ο Ιωάννης. Δεν είμαι άξιος να του λύσω το κορδόνι από τα παπούτσια. Το κορδόνι από τα παπούτσια να του λύσω. Αυτό που έρχεται μετά από εμένα, λέει ο Ιωάννης. Και εισέρχεται στον Ιορδάνη ποταμό ο αναμάρτητος και εκεί φωνή εξ ουρανού ακούστηκε. Ούτως εστίν ο Υιός ο αγαπητός. Και το Πνεύμα το Άγιο λέει υπομορφή περιστεράς, όχι περιστέρι, αλλά μορφή περιστεριού είχε. Δεν ήταν περιστέρι ή κάτι ειδικό, ήταν κάτι πνευματικό. Θα πείτε, όλοι είδαν και άκουσαν τη φωνή. Όχι. Δεν ήταν μόνο στο Ιωάννη στο Ιορδάνη. Η έρημος ήταν η έρημος του Ιορδάνου, ήταν γεματικός. Ο Ιωάννης είχε τραβήξει με τα κηρύγματά του τους Ισραηλίτες στην έρημο. Και γι' αυτό το λόγο, όταν βαπτίστηκε ο Χριστός, υπήρχε κόσμος εκεί. Αλλά δεν άκουσαν τη φωνή και δεν είδαν την περιστερά, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, όλοι. Μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε είδε έναν άγγελο ο τάδε Άγιος, είδε, αλλά όχι με τα μάτια. Τα μάτια που έχουμε δεν βλέπουν τους αγγέλους, αλλά η καθαρή ψυχή είναι εκείνη που βλέπει με τον τρόπο που ο Θεός το φανερώνει. Και αυτό είναι απόρριτο, και αυτό είναι μυστήριο. Είδε, λέει, άγγελο. Είδε το Άγιο Πνεύμα, άκουσε φωνή. Όλα αυτά, όχι εδώ, εδώ, μέσα στην ψυχή, η οποία, σαν καθαρή που ήταν, ήδη βλέπει και είναι, βλέπει και ακούει. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτό είναι το παιδί μου, το αγαπητό μου παιδί, που έχω δώσει σε αυτόν επάνω όλη μου τη θεϊκή ευλογία και όλη μου την αγάπη.
Παιδί του Θεού, Θεός. Μπήκε, λέγει η Αγία Γραφή, και βγήκε αμέσως από το ποτάμι. Πώς το λέει? Και ευθέως εξήλθε από του ύδατος και αμέσως βγήκε από το ποτάμι. Θα πείτε γιατί? Οι αμαρτωλοί έμπαιναν και κάθονταν και έβλεπαν τα αμαρτήματά τους από το ποτάμι. Χριστός ήταν αμάρτητος, πήρε την ευλογία και βγήκε αμέσως. Τη θεϊκιά και ουράνια ευλογία. Θεός στο όρο σταυρό. Θεός στη βάπτιση. Το μεγαλείο το κουβαλούσε ο Κύριος μας στη γη, όπου κι αν πήγαινε το μεγαλείο της θεότητάς του. Δεν γινόταν όμως ορατό το μεγαλείο. Βέβαια, βλέπουν άνθρωπο, η Μάρθα, η Μαρία και οι άλλοι, και ακούν ανθρώπινη φωνή, Λάζαρε, έβγα έξω, έβγα Λάζαρε έξω από το μνήμα σου, και βγαίνει φασκιωμένος ο Λάζαρος. Άραγε ανθρώπινη φωνή, ήταν αυτή που τον έβγαλε ζωντανό, ενώ είχε 4 ημέρες και βρωμούσε από σύψη, από σαπίνα, και βγήκε η γέστα της από τον κυρίο. Άραγε φωνή, ανθρώπινη ήταν αυτή? Σε καμία περίπτωση. Φωνή Κυρίου. Θα ακούσουμε την ημέρα του Θεοφανίου. Φωνή Κυρίου με τον υδάτο. Ξέρετε τη μεγαλειώση η Εκκλησία μας. Εμείς δηλαδή. Εμείς είμαστε αυτοί που ζούμε το μεγαλείο εκεί. Χαρά στα μάτια που από το Θεό παίρνουν τη χάρη και τη δύναμη, και ενώ μάτια της ψυχής, και την ψυχή εκείνη που παίρνει τη χάρη και βιώνει τις ημέρες αυτές. Γέννηση, Ιορδάνη, ποταμό, την ονοματοθεσία, την περιτομή του Κυρίου, την υπαμπαντή του Κυρίου αργότερα. Το πρόσωπο του Κυρίου μας είναι θείο πρόσωπο. Δηλαδή, πρόσωπο, θεϊκό πρόσωπο. Θα πείτε, ήρθε για να μας σώσει. Και βέβαια, ήρθε για να μας σώσει. Και εμείς, ενώ γεννήθηκε ο Χριστός, και είμαστε τώρα 2.000 χρόνια μετά τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ενώ οι ουρανοί φωνάζουν συνεχώς Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, και η Εκκλησία μας φωνάζει Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, γεννήθηκε, είπαμε, πριν 2.000 χρόνια, και η Εκκλησία φωνάζει Χριστός γεννάται. Δεν λέει γεννήθηκε, γεννάται. Διαρκώς γεννάται ο Χριστός, λέει η Εκκλησία. Έχει τη μεγάλη σημασία το γεννάται και όχι το γεννήθηκε. Είπαμε ότι σαν άνθρωπος γεννήθηκε, αλλά όταν βρίσκει στις καρδιές μέσα τόπο για να περάσει μέσα ο Χριστός και να ζήσει μαζί με τις καρδιές, όπως λέει και ο ίδιος, αν μου ανοίξετε θα περάσω μέσα, θα μιλήσω μαζί σας, θα περπατήσω μαζί σας, θα φάω μαζί σας, θα κοιμηθώ μαζί σας. Αν λοιπόν το ανοίξουμε και συμβούν όλα αυτά, τότε η καρδιά μας, η ψυχή μας,
όλος ο ψυχοπνευματικός κόσμος μας είναι αναγεννημένος. Περνάει η χάρη του Κυρίου, περνάει ο Κύριος και η ψυχή εξακολουθεί να παραμένει η ίδια. Είναι αδύνατο. Μα θα πείτε, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι ίδιος. Το πώς αισθάνεσαι εσύ και ότι κάνει ο Κύριος, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι δικό του το έργο της αναγέννησης της ψυχής, της κάθε ψυχής του χριστιανού που επιθυμεί να δει τον Χριστό να γεννάται μέσα. Η Εκκλησία μας αυτό μας μαθαίνει, ότι ο Χριστός γεννήθηκε, ας το προσέξουμε, να το καταλάβουμε, μία φορά από τον Πατέρα του σαν Θεός, μία φορά από τη μάνα του σαν άνθρωπος και κάθε μέρα μέσα μας. Και κάθε μέρα μέσα μας. Γι' αυτό και κάθε στιγμή. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία μας. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Και αν γεννάται κάθε στιγμή και κάθε μέρα ο Χριστός, δικαιολογημένα φωνάζει η Εκκλησία, Χριστός επί γης υψώθηκε. Να, είναι στη γη ο Χριστός. Ανεπείτε λοιπόν εις επάνω. Να το καταλάβουμε καλά. Ο Χριστός μας πέρασε και περνάει κάθε στιγμή μέσα μας μετά τη βάπτισή μας. Και αγιάζει το σώμα μας. Το αγιάζει το σώμα μας. Θέλω να το δούμε στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Στο γεγονός, αυτό που λέμε τώρα, ότι γεννήθηκε και γεννάται κάθε στιγμή μέσα μας. Και είναι μέσα μας και μιλάει και περπατάει και συνομιλεί και συντρώγει μαζί μας. Στο γεγονός της αναλήψεως. Εκεί φαίνεται πολύ, πολύ, πολύ καθαρά. Το ανθρώπινο σώμα που πήρε ο Χριστός μας είναι του καθενός μας το σώμα. Θα πείτε πώς. Ο Κύριος ξέρει το πώς. Αλλά να, κοίταξε να δεις, λέει το γεγονός της αναλήψεως. Όταν λέμε ο Χριστός αναστήθηκε, λέμε και καταλαβαίνουμε καλά ότι όχι ο Θεός. Ο Θεός δεν πεθαίνει ποτέ. Αλλά το ανθρώπινο σώμα που πήρε, το σώμα το ανθρώπινο που θαύτηκε μετά την σταυρική θυσία σαν άνθρωπος, γιατί κοιμήθηκε και ο Κύριος σαν άνθρωπος, αλλά δεν αναστήθηκε το σώμα το υλικό του Κυρίου, θα λέγαμε, που είχε πάρει από την Παναγία. Δεν αναστήθηκε παρά σαν Θεός αναστήθηκε και προσέλαβε το σώμα. Σαν Θεός αναστήθηκε και το πήρε το σώμα με τη δική του θεϊκή δύναμη. Τη αυτού δυνάμει, λέει η Αγία Γραφή, με τη δική του θεϊκή δύναμη. Αυτό λοιπόν το ανθρώπινο σώμα το εθέωσε ο Κύριος. Το εθέωσε, το θεοποίησε, το πούμε έτσι. Το κάνε Θεό. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, εσείς οι άνθρωποι μικροί θεοί είστε επί της γης και οι ύψεις του πάντας. Εσείς οι άνθρωποι είσαστε πάνω στη γη μικροί θεοί και παιδιά του υψίστου. Σαν πως δεν είναι παιδί του υψίστου ο Κύριος, πρωτότοπος. Για να θυμηθούμε. Σε φωνάζουν Κύριε απ' έξω, η μάνα σου, κόσμος πολλής, δεν μπορούσε να περάσει μέσα η μητέρα του και τα αδέρφια του. Να τα αδέρφια μου λέει. Να και οι φίλοι μου, είναι αυτοί που ακούνε το λόγο που την εφαρμόζω. Προσέλαβε, επαναλαμβάνω, ο Κύριος, πήρε ο Κύριος μας το σώμα του καθενός μας, αγιασμένο, θεωμένο, το δέμασε ψηλά. Αν δεν είχε γεννηθεί ο Κύριος, δεν θα είχε, δεν θα είχαμε τίποτε
από εκείνη τη δόξα που προσέδωσε ο Κύριος σαν Θεός στο ανθρώπινο σώμα που πήρε, στο ανθρώπινο σώμα του καθενός μας. Και όταν λέμε στο σύμβολο της πίστεως και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και ότι δηλαδή κάθισε ο Κύριος μας σαν άνθρωπος επαναλαμβάνω, στα δεξιά του Πατέρα, έτσι λέμε σύμβολο της πίστεως. Δεν εννοούμε και δεν πιστεύουμε τίποτε άλλο παρά ότι το θεωμένο σώμα που του δανείστηκε από εμάς όταν γεννήθηκε, το έβαλε στα δεξιά του Πατέρα του. Όμοια θα κάνει σε όλους τους σωσμένους μετά την Καινή Ανάσταση, όταν θα αναστηθούν όλη η ανθρωπότητα και οι μεν δίκαιοι θα πορευθούν να συναντήσουν τον Κύριο, εκεί πια στα δεξιά του Πατέρα θα πάνε. Κατά τα άλλα, σαν Θεός ο Κύριος είναι παντακού παρόν. Όχι μόνο δεξιά του Πατέρα, σαν Θεός, αλλά παντού, όπως ο Πατέρας. Αυτήν τη θεότητα που ήρθε και έγινε όμοια με εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, όμοια με εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν γινόταν αλλιώς να σωθούμε παρά μόνο το όμοιο με το όμοιο. Να προσλάβει ο Κύριος ένα σώμα όμοιο σαν το δικό μας όπως το πήρε, για να σώσει το σώμα το δικό μας που ήταν όμοιο με το ανθρώπινο σώμα που πήρε ο Κύριος. Έπρεπε να γεννηθεί σαν και εμάς, να πονέσει σαν και εμάς, να πεινάσει σαν και εμάς, να περπατήσει σαν και εμάς, να νιστάξει σαν και εμάς, να πάσχει σαν και εμάς και να πεθάνει σαν και εμάς ο Κύριος. Για να καταλάβουμε κι εμείς ότι όλα αυτά τα έπαθε για μας και ο Κύριος έδωσε το πάνω για μας, και ώστε και εμείς να το μεταλάβουμε και το πράγμα και να γίνουμε αδέρφια του Κύριου μας. Να κλείσουμε, επαναλαμβάνοντας πάλι το τρίπτυχο, σαν δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έχει γεννηθεί από την ουσία του Πατέρα του, προαιώνια, χωρίς αρχή, σαν άνθρωπος, γεννήθηκε πριν 2001 χρόνια. Αλλά εξακολουθητικά, συνεχώς, γεννιέται ο Κύριος, κατά τρόπο μυστηριώδη, μέσα στον καθένα μας. Πώς δεν είναι στη δική μας δύναμη, αλλά εμείς έχουμε το λόγο να το ζητάμε και Κύριος κάνει αυτό που του ζητάμε εμείς. Άλλωστε γι' αυτό ήρθε. Είναι η τρίτη γέννηση, γι' αυτό επαναλαμβάνω λέει η Εκκλησία μας, Χριστός γεννάται, συνεχώς δοξάστε. Αυτό το πρόσωπο το έδειξαν οι αστέρες του ουρανού. Πώς, λέγει ο Ιωσή Ισόστομος, δεν ήταν άστρα σαν και εκείνα που βλέπουμε, όχι, αλλά ήταν φως της Αγίας Τριάδος. Εξαιρετικά πιο λαμπρό από τα άστρα, από το φως των αστέρων του ουρανού. Γιατί έχουμε δει εμείς ποτέ αστέρι που να λάβει σαν ημέρα όπως έλαβε το αστέρι εκείνο, στη νύχτα μέσα, όχι, την ημέρα επαναλαμβάνω γύρω αυτό. Τη νύχτα οι μάγοι κοιμόντουσαν, ξεκουράζονταν και την ημέρα έβγαιναν και περπατάγανε. Την ημέρα βλέπανε το άστρο και το φως του άστρου σκέπαζε το φως του ηλίου. Ήταν πιο δυνατό, κατά πολύ πιο δυνατό. Μίλαγε με αυτό η ψυχή του μάγου. Το μεγαλείο το μεγάλο είναι ότι πόσοι μάγοι, σαν ιδωλολάτρες, κατάλαβαν ότι γεννιέται ένα ξεχωριστό για την οικουμένη πρόσωπο. Και είναι και βασιλιάς, ότι είναι και Θεός.
Ήσαν ιδωλάτρηση μάλλον. Πώς το κατάλαβα? Εκεί βλέπει κανείς τους καλοπροαίρετους πώς φωτίζει ο Θεός. Τους καλοπροαίρετους. Και δέχεται από τους καλοπροαίρετους και ιδωλολάτρας. Σκεφτείτε, ολόκληρο Ισραήλ δεν είχε άλλα πρόσωπα να πάνε να του προσφέρουν εκεί πέρα τα δώρα. Όπως συνήθως πάνε στα γέννητα και προσφέρουν δώρα. Όλοι μας πηγαίνουν για να καλούμε τη γέννηση κάποιου βρέφους. Εκεί δέχτηκε τρεις μάγους ιδωλάτρες πέρα για πέρα. Και λέει η Εκκλησία μας, έγιναν και κήρυκες στη συνέχεια. Γιατί έφερα το μήνυμα ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου. Είναι φοβερό το μυστήριο. Πραγματοποιήθηκε πριν 2.000 και χρόνια με τη γέννηση του Κυρίου μας. Θα ήθελα να δώσω μία ευχή με τη γέννηση του Κυρίου μας, αυτή που λέμε κάθε χρόνο. Να γεννηθεί ο Κύριος μας μέσα μας και γεννιέται και με τη μελέτη των γραφών, θα το ξαναπώ, και με την προσευχή μας γεννιέται και με τους ύμνους της Εκκλησίας μας που ή τους διαβάζουμε ή τους ψάλλουμε μόνοι μας και βεβαίως με την Ιερά Εξομολόγηση και βεβαίως και με τη Θεία Ευχαριστία. Εάν μη φάγετε το σώμα και μη πείτε το αίμα, δεν έχετε ζωή μαζί μου, λέει ο Κύριος. Καθαρά, γέννηση Χριστού έχουμε και τότε. Κάθε φορά που γίνουν άλλα και Ανάσταση μαζί μου. Η Εκκλησία μας λέει ότι όλη η κτήση πήρε μέρος στη γέννηση του Κύριου, όλη η κτήση, ουρανός, γη, ποιμένες, μάγοι, όλοι, άγγελοι. Οι άγγελοι λέει τον ύμνο, δόξα την ψήση της. Οι μάγοι τα δώρα. Η βοηβοσκή την προσκύνηση. Οι ουρανοί τους αστέρες. Και η γη τη σπηλιά. Όχι κανένα δωμάτιο, τη σπηλιά. Και εμείς δεν έχουμε να το πούμε ελθέ και σκήνωσε ο ύμνος. Και καθάρισε ο ημάς από πάση και κύριος. Αμήν. Ενίκησε και το θάνατο και μας είπε ότι όποιος πιστεύει σε μένα και στον Πατέρα μου που ανέστησε εκ νεκρών, σώνεται. Αλλά ερχόμαστε τώρα στα πολύ δύσκολα και ωφέλιμα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ένας γέροντας έλεγε, καθάρισε εσύ την ψυχή σου και θα έρθει ο Κύριος μέσα σου και θα σε αποκαλυφθεί. Δεν χρειάζεται να αγωνιάσεις. Η μόνη σου αγωνία είναι να καθαρίσει η ψυχή σου, διότι λέει ο Κύριος, η καθαρή η καρδία το θεωρώψετε και θα σου αποκαλυφθεί. Και για να κλείσω, να μην κουράζω την αγάπη σας, όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος γιατί πολύ μεγάλη αγάπη μας έχει. Είναι ασύλληπτη η αγάπη που έχει ο Θεός για το πλάσμα των παιδιών. Ο Θεός για μένα δεν είχε καμιά ανάγκη να κενώσει αυτού και να λάβει δούλου μορφή και να ανέβει στο σταυρό για τις δικές μου αμαρτίες. Καμία άλλη δεν είχε. Αυτό το έκανε και εδώ πάλι δεν χωράει το δικό μου μυαλό να το κατανοήσω. Το έκανε γιατί αγάπησε εμένα. Τι είμαι εγώ για να με αγαπήσει ο Θεός, ο οποίος είναι απερινόητος, είναι άειλος, είναι βασίλειπτος, είναι φιλάνθρωπος, διότι με την
φιλανθρωπία του Θεού και με τις πληγές του Κυρίου και με τη χάρη του Κυρίου είμαστε σωσμένοι και μετά με τις πράξεις μόνο. Άρα, αγαπητοί μου αδερφοί, για να κλείσουμε. Φύγαμε από τον παράδεισο με την παράβασή μας. Πεθάναμε πραγματικά, δεν μας άφησε ο Κύριος. Ήρθε εδώ, σταυρώθηκε. Πάταξε το θάνατο, πάταξε το διάβολο και μας είπε, για να ξανάρθετε πάλι κοντά μου, και εσείς πρέπει κάτι να κάνουμε. Και το πρώτο που μας είπε να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Και για την ευκαιρία των ημερών, άμα δεν καθαρίσουμε την ψυχή μας, με συντριβή καρδίας και με μετάνοια, να πάμε να κοινωνήσουμε τότε πώς τον αγαπάμε τον Θεό και πώς θέλουμε να ξαναγυρίσουμε κοντά του. Και να μην ασχολούμεθα ιδιότι και αυτό είναι τρικλοποδιά του κατάρα του. Με το τι κάνει ο άλλος και άλλοι και η γυναίκα μου και το παιδί μου και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι πολύ προσωπική υπόθεση. Για μένα ο Θεός έγινε αυτό που έγινε. Και δεν είχε και καμία υποχρέωση. Δεν το χωράει το μυαλό το δικό μου για τις αμαρτίες του Βαγγέλη του πρίφτη να ανέβει στο σταυρό. Που εγώ δεν ήμουν τίποτα. Ούτε ένα ίχνος μέσα στην αιώτα δεν ήμουν όταν ήρθε ο Κύριος. Και όλα αυτά από αγάπη που έχει ο Θεός στο πλάσμα του χειριού. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Βραβεία στην Ελλάδα. Αλλά αισθανόθηκε για να εξαγοράσει τον νόμο Μούσιας. Με τον σταυρικό του θάνατο. Εξαγόρασε τον νόμο του Μούσιας. Εξαγόρασε τις αμαρτίες μας. Δηλαδή, ναι. Διότι την εποχή εκείνη ο νόμος του Μωυσίου, τις 10 εντολές, να γεις άμαρτωκος, που είσαι άμαρτωκος, με τρεις και μόνο, θανατώνεσαι για τη στάπωση. Yeah. Αλλά είσαι πραγματικά άμαρτωκος. Και με τους νόμους του τότε, κανένα δεν άγιαζε. Ναι, κανένας. Κανένας. Κανένα δεν άγιαζε. Της κατάρας του νόμου. Εξηγόρασε τη μάση της κατάρας του νόμου. Κατάρα. Συνεπώς. Νόμος της κατάρας. Νόμος της κατάρας. Ναι. Και έρχεται, λέει, εγώ δεν είδα και να κατεργήσω τους νόμους του Μωυσή. Ήταν τους εδρεούς. Τους έδωσε ο ίδιος. Ακριβώς. Ναι, ναι. Γι' αυτό εξαγόρασε τους νόμους, έγινε σαν άνθρωπος, δηλαδή σύμφωνα με τους νόμους του Μωυσή που είχε δώσει ο πατέρας του. Γι' αυτό και κατέβηκε έγινε άνθρωπος. Έγινε αυτό που έγινε σαν άνθρωπος, υπόφερε, πήρε και τους εξαγόρασε τους νόμους με τον τρόπο του βέβαια, ναι, που ήταν αναπάρθητος και παρόλο που ήταν αναπάρθητος, σταυρώθηκε. Και έτσι έγινε εξαγορά και η Ανάσταση. Μάλιστα. Να σας δω πώς το πω. Μια ωρίτσα περίπου θα δει καλά Χριστούγεννα προκειμένου τώρα μετά τα Θεοφάνια. Μετά τα Θεοφάνια. Τι θα έχουμε. Επίγεια. Επίγεια. Είναι ο Ιωδάνης, είναι ο Ιωδάνης, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός, ημών, έτυλε το κόσμο, το φως, το πνευμόσεως, εν αυτή γαρή της άστρη λατρεύοντες, ο αστέρος παιδί δάσκον, ξέχω σκηνή τον ήλιο της δικαιοσύνης και σε κοινός την εξίσου σανατολή, Κύριε δόξα σοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλά ξεκινήσουμε. Έτσι, Yeah, we go. Yeah.